Κυρίες και κύριοι, με το σημερινό γίνονται 5 πια οι νόμοι πλαίσια για τα πανεπιστήμια που ψηφίστηκαν τα τελευταία 15 χρόνια. Ένας δηλαδή κάθε 3 χρόνια. Οι επιμέρους δε, οι μεμονωμένες ρυθμίσεις για αυτά, αμέτρητες. Και τι με αυτό, μετά από κάθε τέτοιο νόμο, η κατάσταση χειροτερεύει όλο και περισσότερο. Και μάλιστα χειροτερεύει στα 2 πιο σημαντικά ζητήματα. Στο τι σπουδές κάνουν σήμερα οι φοιτητές μας και στο ποιο είναι το αντίκρισμα του πτυχίου τους. Κι όμως, όλοι αυτοί οι νόμοι την αναβάθμιση των σπουδών και των πτυχίων διαλαλούσαν. Το ίδιο και ο σημερινός. Τι φταίει λοιπόν και όλα αυτά αποδεικνύονται συνεχώς φούμαρα? Τι φταίει και αντί για αναβάθμιση έχουμε την υποβάθμιση των προπτυχιακών σπουδών? Έχουμε το επιστημονικό αδυνάτισμα των προγραμμάτων σπουδών? Και γιατί άραγε απαξιώνονται τα πτυχία? Την απάντηση, οι κυβερνήσεις, πάτε να την κρύψετε πίσω από κάτι ωραίες λέξεις. Αλλά δεν μπορείτε τελικά. Γιατί έρχεται η ίδια η ζωή και τις φανερώνει. Και δείχνει ότι αυτό που φταίει είναι η σταδιακή μετατροπή των ελληνικών πανεπιστημίων σε κανονικές επιχειρήσεις. Ταγμένες όλο και περισσότερο στην υπηρεσία των κερδών πριν απ' όλα των μεγάλων επιχειρήσεων. Αυτή δεν είναι η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΩΣΑ. Αυτή δεν είναι αυτή που τόσο εκθιάζει ο σύνδεσμος Ελλήνων βιομηχάνων. Αυτή δεν είναι η στρατηγική που υλοποιούν με τόση προσήλωση και ζήλο όλες οι αστικές κυβερνήσεις, όπως και αν αυτοχαρακτηρίζεστε. Το ίδιο λοιπόν κάνει και το σημερινό νομοσχέδιο. Όχι. Δεν φέρνει αυτό πρώτο την επιχειρηματική δράση των πανεπιστημίων. Αυτή υπάρχει, η δράση, καθώς έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια και συνεχώς επεκτείνεται με τη φροντίδα όλων των κυβερνήσεων. Ήρθε όμως, καθώς φαίνεται πια ο καιρός, και αυτό σημαίνει το νομοσχέδιο, ήρθε ο καιρός να γίνουν πια και τα επίσημα εγκαίνια του πανεπιστημίου ως ένα είδος μολ της εκπαίδευσης. Μάλιστα, για να στηθεί αυτό το εκπαιδευτικό μεγάλο εμπορικό κέντρο και να μην του λείπει κανένα εκπαιδευτικό προϊόν, η κυρία Υπουργός πενεύεται σε συνεντεύξεις της ότι ξοδεύει από το Ταμείο Ανάκαμψης και από το ΕΣΠΑ πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Όχι, μην ψάξετε, δεν θα βρείτε τίποτα σε αυτό για τη φοιτητική μέρημνα, για τις ανάγκες των σπουδών τους, τις πιεστικές που έχουν οι φοιτητές, τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών. Ούτε 1 ευρώ από αυτό το 1 δις, ούτε 1 άρθρο από τα 460 τόσα που έχει αυτό το νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο δεν καταδέχεται καν να ασχοληθεί με τα μεγάλα, συχνά αξεπέραστα προβλήματα, οικονομικά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών στην προσπάθειά τους να σπουδάσουν, και γι' αυτό αρνηθήκατε πεισματικά να τα καλέσετε στην Επιτροπή να μιλήσουν όπως και άλλοι φορείς για το νομοσχέδιό σας. Και έρχεστε μετά και μας μιλάτε και για την κοινωνική σας πολιτική. Αλλά τελείως διαφορετικά και αντίθετα από τις ανάγκες των φοιτητών είναι τα ζητήματα με τα οποία αυτό το νομοσχέδιο ασχολείται. Και είναι κυρίως το πώς τα πανεπιστήμια θα οργανωθούν για να πουλάνε καλύτερα την εκπαιδευτική τους πραμάτια και το πώς θα υπηρετούν τις ανάγκες της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρήσεων. Ακριβώς αυτό γίνεται και με το σημερινό νομοσχέδιο για τα πανεπιστήμια. Ένα νομοσχέδιο το οποίο συγκεντρώνει, ταξινομεί και κωδικοποιεί όλη τη μέχρι τώρα διάσπαρτη νομοθεσία για τα πανεπιστήμια και εισάγει βέβαια και νέες φαρμακερές διατάξεις με στόχο αυτά τα πανεπιστήμια να ενισχύσουν και να παγιώσουν τα εμπορικά τους χαρακτηριστικά. Πρόκειται συνεπώς για την νομοθετική ολοκλήρωση ενός έργου το οποίο
επί 20 χρόνια προχωρούσε από όλες τις κυβερνήσεις, μετατρέποντας σταδιακά το Δημόσιο Πανεπιστήμιο σε μια κανονική επιχείρηση. Πρόκειται για την από παλιά γνωστή διαδικασία της Μπολόνια και του ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνήθως τώρα, αυτά τα εμπορικά και τα επιχειρηματικά σας σχέδια για τα πανεπιστήμια αποφεύγετε να τα λέτε με το όνομά τους ή τα πλασάρετε, όπως η κυρία Υπουργός, ως πράγματα αυτονόητα που τέλος πάντων γίνονται και στις καλύτερες καπιταλιστικές χώρες, τις πιο ισχυρές. Φυσικά και γίνονται και εκεί, κυρία Υπουργέ, αφού και εκεί υλοποιείται η ίδια πολιτική και μάλιστα εκεί προηγήθηκαν. Το θέμα δεν είναι αυτό όμως. Το θέμα είναι το κατά πόσο βγαίνουν ωφελημένα από όλο αυτό τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών. Αλήθεια, κυρία Υπουργέ, πόσο εύκολο και πόσο πιθανό είναι σε αυτές τις ανεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες να σπουδάσει στο πανεπιστήμιο ένα παιδί εργατικής και λαϊκής καταγωγής? Καθόλου εύκολο και μάλιστα εξαιρετικά σπάνιο. Για να δούμε όμως λίγο και το πραγματικό νόημα αυτών των ωραίων λέξεων με τις οποίες συνήθως καμουφλάρετε τα επιχειρηματικά σας σχέδια για τα πανεπιστήμια. Μιλάτε συνεχώς για ποιότητα, καινοτομίες, αυτονομία, ελευθερία, σύνδεση με την αγορά εργασίας, για το σύγχρονο πανεπιστήμιο, ε! Και εμείς σας ρωτάμε, είναι ποιότητα αλήθεια να πετάτε έξω από το πτυχίο των καθηγητικών σχολών την παιδαγωγική επάρκεια ή μήπως είναι καραμπινάτη υποβάθμιση του πτυχίου τους και εν ψυχρό αφαίρεση επαγγελματικών δικαιωμάτων? Γιατί αυτό κάνετε με το νομοσχέδιό σας. Την αφαιρείτε από το προπτυχιακό δωρεάν πρόγραμμα σπουδών και την βάζετε στο μπροστινό εμπορικό ράφι του νέου πανεπιστημίου. Θαρείτε πως τώρα βρήκατε την ευκαιρία και πάτε να περάσετε αυτό που προσπάθησε, είναι η αλήθεια, το 2018 και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μπροστά στις μαζικές αντιδράσεις το μάζεψε. Και έχει και μούτρα τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και μιλάει και για την παιδαγωγική επάρκεια. Όχι, κύριοι της κυβέρνησης και όλοι οι υπόλοιποι, δεν λέγεται ποιότητα η παιδαγωγική επάρκεια να γίνεται μπίζνα, να χορηγείται με ποσοστώσεις και όχι για όλους και να κοστίζει και πανάκριβα. 700 ευρώ την κοστολογεί ήδη το ΕΚΠΑ. Εμπόριο λέγεται. Εμπόριο κανονικό με έμπορο το ίδιο το πανεπιστήμιο και πελάτες τους φοιτητές του. Και είναι ποιότητα άραγε να ισοτιμούνται τα τετραετή πτυχία των ελληνικών πανεπιστημίων με τα τριετή που επαναφέρεται σε αυτά ή ακόμα και με τα τριετή των κάθε λογής πανεπιστημίων του εξωτερικού? Ανοίγεται ή δεν ανοίγεται έτσι το δρόμο για την ισοτίμηση και των διαφόρων κολεγίων που ξεφυτρώνουν στη χώρα μας σαν τα μανιτάρια? Και με την ευκαιρία θέλουμε να σας ρωτήσουμε για όλα όσα απίστευτα ακούγονται για τη λειτουργία του ΔΟΑΤΑΠ. Τι σκοπεύετε αλήθεια να κάνετε για όλα αυτά? Περιμένουμε μια απάντηση. Ποια είναι τα εργαλεία σας τώρα για την ισοτίμηση? Είναι οι πιστωτικές μονάδες, οι CTS των πτυχίων, λες και τα πτυχία είναι κάρτες, πιστωτικές κάρτες με μονάδες, και από δίπλα το περιβόητο οκταβάθμιο προσοντολόγιο των επαγγελματικών προσόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίπεδο 6 αυτού του προσοντολογίου αντιστοιχούν και τα τετραετή και τα τριετή πτυχία από οποιαδήποτε, μάλιστα από οπουδήποτε, σύμφωνα με την ομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όχι, αυτό δεν λέγεται ποιότητα. Υποβάθμιση των πτυχίων των ελληνικών πανεπιστημίων λέγεται και είναι υποβάθμιση. Ή μήπως είναι συμβολή στην ποιότητα η κατάργηση των φορέων των πανεπιστημιακών δασών στο Περτούλι και τον Ταξιάρχη Χαλκιδικής και του Πανεπιστημιακού Αγροκτήματος του Άπη Θήτα της Γεωργικής Σχολής? Την ποιότητα του έργου τους, κυρία Υπουργέ, αυτοί οι φορείς την έχουν αποδείξει χρόνια τώρα. Αλλά εσάς άλλο σας νοιάζει. Όχι οι οικονομίες κλίμακος που λέτε, αλλά το πώς αυτά τα πανέμορφα δάση στολίδια
και το φιλέτο της γεωργικής σχολής θα τα οδηγήσετε στις εταιρείες αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των ΑΕΗ, τις οποίες συστήνετε με αυτό το νομοσχέδιο, προκειμένου όλα αυτά να δοθούν πεσκέση σε διάφορες ιδιωτικές εταιρείες για να κερδοφορήσουν. Και μετά έρχεστε και μας μιλάτε και για το περιβάλλον και για την πράσινή σας πολιτική. Να την αποσύρετε τη συγκεκριμένη διάταξη, να αποσύρετε το άρθρο 296, σας το ζητάει εκτός των άλλων και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με δύο ανακοινώσεις του, τις οποίες καταθέτουμε και στα πρακτικά. Υπάρχουν όμως, ξέρετε, και άλλα θύματα αυτού του άρθρου 296. Και αυτά είναι οι πολιτιστικές, οι πανεπιστημιακές, μάλλον λέσχες των πανεπιστημίων, στην οποία πανεπιστημιακή λέσχη του Πανεπιστημίου Αθηνών υπάρχει ένας πολιτιστικός όμιλος φοιτητών του ΕΚΠΑ, ο οποίος δραστηριοποιείται μέσα από το μεράκι και το ζήλο των φοιτητών και ασχολείται με το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία, το χορό. Μιλάμε για ένα ολοζώντανο κύτταρο πολιτισμού. Εάν περάσει αυτό το άρθρο, πού άραγε θα πάνε όλα αυτά τα παιδιά, πού θα πάει να στεγαστεί αυτός ο πολιτιστικός όμιλος των φοιτητών του Πανεπιστημίου της Αθήνας? Γι' αυτό πρέπει να το αποσύρετε, σας το ζητάνε και αυτοί, καταθέτω και αυτό στα πρακτικά. Μετά από την ποιότητα πιάνετε το τροπάρι με τις καινοτομίες. Ακούστε, όλη σας η προπαγάνδα για τις καινοτομίες, να το ξέρετε, σαν χάρτινος πύργος καταραίει μπροστά στην ανυπαρξία της φοιτητικής μέρημνας και στα μαύρα χάλια και χειρότερα των περισσότερων φοιτητικών εστιών, τις οποίες φοιτητικές εστίες συνειδητά όλες οι κυβερνήσεις τις αφήνεται να ρημάζουν χρόνο με το χρόνο, προκειμένου να φτιάξετε τις καινούργιες, τις ηλουστρασιών με τα ΣΔΙΤ, που θα τις χρυσοπληρώνουν όμως οι φοιτητές, όσοι μπορούν βέβαια από αυτούς. Κανονικό μεσητικό γραφείο λοιπόν, τα πανεπιστήμια για τα κέρδη των ιδιωτών, με τους οποίους συμπράττουν για τις φοιτητικές εστίες. Για τις καινοτομίες, αλήθεια, των τραγικών ελλείψεων των πανεπιστημίων σε εκπαιδευτικό προσωπικό θα μας πείτε τίποτα? Οι καθηγητές θα υπάρχουν μόνο αν τα ιδρύματα έχουν ταμιακά διαθέσιμα για να τους πληρώνουν από ίδιους πόρους? Αυτό δεν σημαίνουν οι μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας που βρίσκονται παντού στο νομοσχέδιο? Και τι έχετε, αλήθεια, να πείτε για τις καινοτομίες των πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών που φυτοζωούν? Μόνο κάτι λογοπαίγνια και κάτι φτηνά διλήμματα με τις τόσο βολικές για σας βαριοπούλες? Δεν κοιτάτε, λέμε εμείς, να τις ενισχύσετε όλες τις πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες? Και εκεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης δεν δίνεται επιτέλους ένα κονδύλι για να επισκευαστεί εκείνη η έρμη κεντρική του βιβλιοθήκη που όποτε βρέχει μπάζει νερά? Μιλάτε όλοι σας, μα όλοι σας, για την αυτονομία των πανεπιστημίων και τσακώνεστε για αυτήν. Αλλά η μόνη αυτονομία που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια είναι τα πανεπιστήμια να αυτονομούνται από τις ανάγκες των φοιτητών. Συγγνώμη, αλλά πού ακριβώς την είδατε την αυτονομία των πανεπιστημίων? Στους διορισμένους πριτάνεις, στους διορισμένους κοσμήτορες και τους διορισμένους εκτελεστικούς διευθυντές, τους μάνατζερ που προβλέπει το νομοσχέδιό σας? Ή μήπως είδατε καμιά αυτονομία όταν αυτά οδηγούνται στην αγκαλιά των επιχειρηματικών ομήλων, οι οποίοι όμιλοι θα έχουν λόγο ακόμα και για τα προγράμματα σπουδών των πανεπιστημίων? Αυτό εννοείται όταν μιλάτε όλοι σας για την εξωστρέφεια των ιδρυμάτων, αφού το σημερινό νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας αποτελεί τη φυσική συνέχεια και του νόμου Διαμαντοπούλου με τα περιβόητά του συμβούλια διοίκησης των μάνατζερ, αλλά και του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ του 2017 με τα περιφερειακά συμβούλια ανώτατης εκπαίδευσης, τα οποία είχαν πάντα και αυτά μια θέση ρεζερβέ για τους επιχειρηματίες. Μιλάτε και για ελευθερία, και την ορίζετε με το νομοσχέδιό σας ως εκεί
που ένας νέος ή μια νέα αφήνεται μονάχος του να φτιάχνει ένα δικό του αποκλειστικά πρόγραμμα σπουδών, να έχει, όπως λέτε, τη δική του εξατομικευμένη εκπαιδευτική διαδρομή. Μόνο που αυτό, ξέρετε, δεν είναι και τόσο ελευθερία, όσο είναι η τόσο βολική για σας ατομική ευθύνη, για να μπορείτε να του φορτώνετε την ευθύνη ακόμα και της ανεργίας του, αν παρόλα αυτά δεν καταφέρνει να βρίσκει δουλειά. Όσο για το πολυδιαφημισμένο σας εσωτερικό Εράσμους, την κινητικότητα δηλαδή των φοιτητών μεταξύ των διαφόρων σχολών, τη θεσμοθετείτε, ναι, αλλά με ποιον ακριβώς τρόπο την υποστηρίζετε? Δεν μας είπατε κάτι. Δεν προβλέπετε τίποτα, ειδικά όταν απαιτείτε μετακίνηση του φοιτητή ή της φοιτήτριας σε μια άλλη πόλη. Διαλαλείτε συνεχώς ότι συνδέεται τα πανεπιστήμια με την αγορά εργασίας. Ξέρετε, δεν ανακαλύψατε εσείς τον τροχό. Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση ήταν, είναι και θα είναι μια επαγγελματική εκπαίδευση πρώτα και κύρια. Και αυτό που συνδέει αντικειμενικά ένα φοιτητή με την αγορά εργασίας είναι το πτυχίο του φυσικά. Όταν όμως τα πτυχία συνέχεια τα υποβαθμίζετε, τότε τι αντίκρισμα περιμένετε αυτά να έχουν στην αγορά εργασίας? Αλλά για μισό λεπτό. Για ποια αλήθεια αγορά εργασίας μας μιλάτε? Για αυτήν που την κάνετε ζούγκλα με τους νόμους σας? Για αυτήν που ο κατώτερος βασικός της μισθός είναι ακόμα χαμηλότερος από αυτόν που υπήρχε το 2009, πριν 13 δηλαδή χρόνια? Για αυτήν που οι συλλογικές συμβάσεις, τις συλλογικές συμβάσεις τις ψάχνουν οι εργαζόμενοι με το κιάλι, γιατί τις διαλύσατε όλοι σας με τα μνημόνια σας? Για αυτήν με τα ωράρια λάστιχο και τα δεκάωρα των απλήρωτων υπεροριών, για την οποία, εκτός των άλλων, δεν διστάζετε να κρατάτε και να ταλαιπωρείτε μικρά παιδιά, να τυρανάτε μικρά παιδιά στο ίδιο θρανείο από τις 8 το πρωί μέχρι τις 5.30 το βράδυ? Αυτό είναι το άρθρο 371 του νομοσχεδίου. Το θέμα το δικό σας όμως, ξέρετε, δεν είναι η σύνδεση των πτυχιούχων με την αγορά εργασίας. Αυτή είναι δεδομένη. Αλλού είναι, άλλο είναι το θέμα το δικό σας. Είναι το πώς οι πτυχιούχοι θα είναι όχι μόνο κατάλληλοι για τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των επιχειρήσεων, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και όσο γίνεται πιο φθηνοί και αναλώσιμοι. Γι' αυτό και δημιουργείται μέσα στα πανεπιστήμια και ένα σωρό προγράμματα σπουδών και άρα και πτυχία πολλών διαφορετικών ταχυτήτων. Μονοετή, διετή, τριετή εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας, διεπιστημονικά, διπλά, dual major, δευτερεύουσας κατεύθυνσης, minor degree, σύντομης διάρκειας από 30 έως 360 πιστωτικές μονάδες. Από όλα έχει ο Μπαξές. Από όλα έχει το ράφι αυτού του εμπορικού πολυκαταστήματος που λέγεται Πανεπιστήμιο. Και αυτό βέβαια μονάχα επιστημονική συγκρότηση των προγραμμάτων σπουδών. Δεν το λες. Ταυτόχρονα επαναφέρεται δια της πλαγίας και τον αντιεπιστημονικό διαχωρισμό της πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, με τη δυνατότητα ίδρυσης μέσα στο πανεπιστήμιο προγραμμάτων εφαρμοσμένων, λέει, σπουδών. Λες και οι άλλες είναι ανεφάρμοστες. Μικρότερης όμως διάρκειας, κάτι που προέβλεπε και ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ με τα δικά του διετή προγράμματα. Σε αυτό το Πανεπιστήμιο Εμπορικό Κέντρο θα πολλούνται επίσης από τα κέντρα διαβίου μάθησης σύντομες σπουδές, ακόμα και ταχύρυθμες, θερινές, εκμάθησης πρόθεσμων δεξιοτήτων για τους φτηνούς απασχολήσιμους εργαζόμενους, πληρώνοντας ξανά και ξανά οι ίδιοι για ό,τι τους λείπει από μια εφήμερη κατάρτιση. Θα συνεχίσουν να πολλούνται επίσης, γιατί τα δίδακτρα σε αυτά τα γενίκευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, θα συνεχίσουν να πολλούνται σε διάφορες τιμές και τα μεταπτυχιακά. Αφήστε που κλείνετε και το μάτι στους πανεπιστημιακούς ως πηγή πρόσθετων εσόδων για αυτούς, με τη λογική της παράλληλης απασχόλησης που τα εισάγεται. Μιλάμε για πολύ επιστημονική προσέγγιση, όχι αστεία. Κάπως έτσι όμως το πανεπιστήμιο μετατρέπεται σε ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Και ένα τέτοιο μεγάλο εμπορικό χρειάζεται και την εταιρεία του, τη security, να το φυλάει. Και αυτή είναι η πραγματική αποστολή της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Η περιφρούρηση της απρόσκοπτης επιχειρηματικής λειτουργίας του πανεπιστημίου. Όμως, τα μούτρα σας τα φάγατε με αυτήν την πανεπιστημιακή αστυνομία. Και καλό είναι να μην το συνεχίσετε. Σας θυμίζουμε δε ότι από τον περασμένο Μάη στα πανεπιστήμια πρώτη δύναμη είναι πλέον η πανσπουδαστική.
και όχι η δική σας, η ΔΑΠ. Η ΔΑΠ των rave party και των πελατειακών σχέσεων. Και αυτό την πρωτιά της πανσπουδαστικής να μην την υποτιμήσετε. Τελικά, μπαίνει αμήλικτο το ερώτημα και δεν μπορείτε να το ξεφύγετε. Τόσα χρόνια που τα πανεπιστήμια κινούνται σε αυτήν την επιχειρηματική κατεύθυνση, βελτιώθηκε κάτι για τους αποφύτους τους? Η απάντηση είναι γνωστή. Η κατάσταση χειροτέρεψε για τους φοιτητές. Ενώ τα πανεπιστήμια κατηγοριοποιήθηκαν και κατηγοριοποιούνται όλο ένα και περισσότερο σε α, β, γ και δέλτα κατηγορίας. Και αυτό καθρεφτίζεται ακριβώς στις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής που αυτά επιλέγουν. Θέλουμε εδώ να κάνουμε μια αναγκαία διευκρίνηση για τα άρθρα που αφορούν στην Εκκλησία. Συμφωνούμε φυσικά με τη χορήγηση οργανικών θέσεων στους ιερείς που μισθοδοτούνται από το ελληνικό κράτος. Ταυτόχρονα, είναι γνωστή η πάγια θέση του κόμματός μας για τον αναγκαίο διαχωρισμό της Εκκλησίας από το κράτος. Και με βάση αυτήν την θέση αρχών του κόμματός μας, ψηφίζουμε παρόν στις σχετικές διατάξεις. Κλείνοντας, το πανεπιστήμιο που φτιάχνετε τόσα χρόνια όλοι σας, μόνο σύγχρονο δεν είναι. Είναι οπισθοδρομικό, σκουριασμένο, γεμάτο καταστολή, παραδομένο στις ορέξεις των μεγαλοεπιχειρηματιών και φυσικά πανάκριβο. Και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, γιατί το ζουν. Γιατί τελικά αυτό το αξιολογημένο πανεπιστήμιο με τα κριτήρια της αγοράς, με τα οποία είναι διάσπαρτο το σημερινό νομοσχέδιο, μπορεί μεν να κερδίζει κάποιες καλές θέσεις στις διεθνείς κατατάξεις, όμως αυτό δεν βελτιώνει καθόλου. Αντίθετα, χειροτερεύει τη δύσκολη καθημερινότητα όσων εργάζονται και σπουδάζουν σε αυτό. Ναι, να είναι εξωστρεφή τα πανεπιστήμια. Όχι όμως για να γίνουν επιχειρήσεις και να υπηρετούν τους μεγαλοεπιχειρηματίες, αλλά για να συνδεθούν αυτά με τη ζωή, χωρίς να μεσολαβεί το κριτήριο του κέρδους στη λειτουργία τους. Με μια κεντρικά σχεδιασμένη παραγωγή και κοινωνικές υπηρεσίες και μέσα σε συνθήκες κοινωνικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής και εργατικής φυσικά εξουσίας. Να οργανώνουν τις σπουδές τους έτσι ώστε να μην κατακερματίζουν τη γνώση, να μην κατηγοριοποιούν τα πτυχία, αλλά όλη την αναγκαία επιστημονική γνώση που απαιτείται για να εξασκήσει κανείς ένα επάγγελμα, να την παίρνει μέσα από τις προπτυχιακές σπουδές. Και όχι αυτή τη γνώση να την αναζητούν μετά και να τη χρυσοπληρώνουν οι φοιτητές στο παζάρι της πανάκριβης εκπαιδευτικής αγοράς μεταπτυχιακών πιστοποιήσεων, καταρτήσεων και πάει λέγοντας. Όλοι δηλαδή η γνώση στο πτυχίο. Αυτό ζητούν οι φοιτητές. Αυτό είναι σήμερα το σύγχρονο. Ναι στην αποτίμηση και την αξιολόγηση των πανεπιστημίων, αλλά σε τελείως διαφορετική βάση φυσικά. Να κρίνονται βεβαίως και μάλιστα αυστηρά να κρίνονται στο κατά πόσο συμβάλλουν όμως αυτά στην ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών και όχι το κατά πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά ανταποκρίνονται στα κελεύσματα των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτά είναι για το ΚΚΕ, κυρία Υπουργέ και κυρίες και κύριοι, τα θεμέλια για το Πανεπιστήμιο των σύγχρονων αναγκών αλλά και των δυνατοτήτων της εποχής μας. Αυτό είναι για το ΚΚΕ και τη λαϊκή πλειοψηφία το σύγχρονο Πανεπιστήμιο. Εσείς, όλοι εσείς, κινείστε στον αντίθετο δρόμο. Το νομοσχέδιο αυτό πρέπει η κυβέρνηση να το αποσύρει. Και αν δεν το αποσύρει, πρέπει να καταψηφιστεί. Ακόμα όμως και αν ψηφιστεί, πρέπει και τελικά θα μείνει και αυτό στα χαρτιά όπως τόσα και τόσα άλλα αντιλαϊκά νομοθετήματα. Θα σας το υπενθυμίσει αυτό και το αυριανό συλλαλητήριο. Ευχαριστώ.